Η χώρα μας ξεκίνησε ήδη την πορεία για τη νέα κανονικότητα. Μετά το σταδιακό άνοιγμα του λιανεμπορίου, της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους και των σχολείων, είμαστε τώρα στην επόμενη φάση. Διανύουμε κιόλα τις πρώτες μέρες μετά το άνοιγμα του τουρισμού και των μουσείων, την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων, την κατάργηση της υποχρέωσης αποστολής μηνυμάτων και τη διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ για το άνοιγμα του τουρισμού δημιουργήθηκαν πέντε ζώνες άμυνας. Η πρώτη αφορά τις πύλες εισόδου. Όλοι οι ταξιδιώτες οφείλουν να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF μέχρι και μία μέρα πριν από το ταξίδι τους και να προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών, είτε βεβαίωση η νόσηση ή θετική διάγνωση ισχύω 2 έω 9 μηνών από την ημερομηνία νόσηση. Από την 1η Ιουνίου θα γίνει ενεργοποίηση του Green Pass. Η δεύτερη ζώνη και πάλι στι πύλε εισόδου αφορά στη διενέργεια στοχευμένων δειγματοληπτικών τεστ. Η τρίτη αφορά στη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της χώρας. Η τέταρτη αφορά στην εφαρμογή των νέων πρωτοκόλων για τι δραστηριότητε στον τουρισμό. Και η πέμπτη στην επιτάχυνση των εμβολιασμών. Κοινό στόχο τώρα είναι να αποδειχθούν στέρεα τα βήματα που κάνουμε. Έτσι ώστε να ακολουθήσουν με ασφάλεια και χωρί κανένα πισωγύρισμα τα επόμενα. Είμαστε στην αρχή του τέλου και όχι στο τέλο τη προσπάθεια. Δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Δεν ξεχνάμε ότι ο ιός παραμένει ανάμεσά μας και καραδοκεί. Και γι' αυτό, όπως επίμονα συνιστούν οι ειδικοί, οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας.